Να πούμε μια καλημέρα, Αλεξάνδρα, σε ακούσαμε επιτέλους στον αέρα. Το κάναμε και αυτό. Το κάναμε γιατί... Είχαμε ένα ωραίο πραξικόπημα. Δεν είναι πραξικόπημα, είναι αυτό που λες... Πήραμε μια πρωτοτομία. Δεν το ξέρει. Ναι. Δεν το ξέρει, δεν ήξερε. Δεν ρωτάει. Στο στούντιο μπήκε όμως μέσα, άρα η ευθύνη... Είναι δική της. Άπαξια κλειφθεί η πόρτα. Να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Έτσι, μπράβο, γιατί... Αυτά, είδες. Ωραία. Κυρία Σαρμά. Τρίτη. Δεύτερη. Δεύτερη εκπομπή. Γιατί why not. Μέχρι στο Σιρήμπε είσαι διαφορετικό ρόλο. Αντί να γκρινιάζει, αρχίζει και μιλάει για τα... Δεν μιλάει, ρωτάει. Μαθαίνει. Ακριβώς. Μαθαίνει, έτσι δεν πρέπει να... Ναι, δεν γκρινιάζει, δεν ρωτάει σήμερα. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Έτσι. Πριν γκρινιάξεις, πριν φωνάξεις, ή πριν επικροτήσεις ή πριν υποστηρίξεις, πρέπει να μάθεις πρώτα. Ναι. Σωστά, κύριε Τζεραλή. Καλημέρα και από μένα, καλησπέρα μάλλον. Αν και είναι Κυριακή πρωί, οπότε. Κυριακή πρωί 12, καλημέρα. Καλημέρα. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, καλημέρα. Πάμε το γαλλικό σύστημα σήμερα. Όσο έχει ήλιο, λέμε καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πρώτα απ' όλα. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πάμε μία πολύ γρήγορη, γιατί μπήκαμε ότι ξέρουμε όλοι τι κάνουμε, ποιοι είμαστε και τι λέμε σήμερα εδώ. Δεύτερη εκπομπή, γιατί όχι. Ο Γιώργος Τζιραλής είναι. Στην Πάτρα αυτές τις μέρες, άρα βρήκαμε ευκαιρία και το βιάσαμε από τα μαλλιά και τον φέραμε μέσα. Ο Γιώργος είναι εκπρόσωπος του επενδυτικού κεφαλαίου Open Fund. Το μεταφράζω σωστά, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ελληνικούς όρους. Και ήρθε στην Πάτρα γιατί εκτός από εκπρόσωπος του Open Fund είναι και από τους ανθρώπους που πρωτοξεκίνησαν τα Open Coffee, μια πρωτοβουλία όπου διάφοροι άνθρωποι μαζεύονται και συζητάνε τις ιδέες τους πάνω σε θέματα τεχνολογίας. Αλλά θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος τι είναι το Open Fund και τι είναι το Open Coffee, έτσι, για μια εισαγωγή. Και ποιος είναι και ο ίδιος. Εκτός από εκπρόσωπο. Καλή σας μέρα, κύριε Γιραλή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση λοιπόν και πάλι. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε, τι θέλετε να σας πω. Πώς θέλουμε να ξεκινήσουμε, τι είναι επενδυτικό κεφάλαιο. Να πέσουμε στα βαθιά από την αρχή. Κατευθείαν. Τι είναι επενδυτικό κεφάλαιο, στο οποίο είσαι ένας εκ των διαχειριστών, σωστά. Είμαι ένας από τους 5 εταίρους του Open Fund, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών σε λιγότερο καλά ελληνικά, ένα Venture Capital Fund, όπου διαχειριζόμαστε... Είναι Venture Capital, δεν είναι Hedge Fund. Σωστά. Ούτε private equity ή κάτι τέτοιο. Όχι, νομίζω θα μπορέσουμε να πούμε και στην πορεία κάποιες λεπτομέρειες για να μην ξενήσουμε και τον κόσμο. Θα πρότεινα να ξεκινούσαμε με μια πολύ ταπεινή ιστορία η οποία είναι ακόμα στα πολύ αρχικά της βήματα. Δικό σου. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν και το Open Coffee στην Πάτρα που την Παρασκευή συμπλήρωσε 10 συναντήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά ως μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της πόλης, και προσωπικά εκτιμώ ότι έχει πολλά να δώσει και στην κοινότητα εδώ αλλά και ευρύτερα. Ναι, συμφωνούμε. Να πούμε ότι τα Open Coffee πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα. Ναι, Παρασκευές συνήθως στο λιθογραφείο εδώ στην Πάτρα. Ναι, και αυτό που είναι το Open Coffee είναι μία συνάντηση, μία ανοιχτή συνάντηση που φέρνει ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα την τεχνολογία και το επιχειρήν κοντά. Και η έμφαση θεωρώ ότι είναι περισσότερο στο επιχειρήν παρά αποστηρωμένα στην τεχνολογία. Ναι. Νομίζω πλέον μαζεύονται περί τα 100 άτομα κάθε μήνα σε ένα πολύ χαλαρό και φιλικό κλίμα και ήδη έχουν αρχίσει να γνωρίζονται αρκετοί άνθρωποι μεταξύ τους που σιγά σιγά διαμορφώνουν και κάποιες συνεργασίες για να κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξεκινήσω, θα πρότεινα με μια μικρή ιστορία. Εγώ ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια κάνοντας το διδακτορικό μου στο Πολυτεχνείο. Βρήκα κάποια πράγματα τα οποία ήθελα να εφαρμόσω σε ένα ευρύτερο του ακαδημαϊκού περιβάλλον. Ήθελα δηλαδή αυτές τις ιδέες που είχα να τις κάνω διαθέσιμες σε αρκετούς περισσότερους ανθρώπους, όχι στο επίπεδο της ιδέας αλλά στο επίπεδο ενός προϊόντος, ίσως κάποιον που μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πράγματα σε κάτι που έχουν αξία. Άρα κάτι πρακτικό που φεύγει από τις σφαίρες της ακαδημίας. Ναι, δεν με ενδιαφέρει να γράφω μόνο ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Ναι. Με ενδιαφέρει να φτιάξω κάτι που θα μπορεί να έχει αξία για κάποιους ανθρώπους εκεί έξω. Άρα και αντίκτυπο. Ναι. Πρακτικό. Κατέληξα, χωρίς να έχω καμία γνώση από το αντικείμενο, να προσπαθώ να κάνω αυτό που σήμερα ονομάζουμε και είναι περισσότερο διαδεδομένο ως startup. Δηλαδή μια εταιρεία που θα φτιάξει ένα προϊόν το οποίο πρώτα απ' όλα θα δημιουργήσει αξία για τους χρήστες του. Άρα θα λύνει ένα πρόβλημα στην ουσία
σωστά, με έναν πιο αποδοτικό από τους υφιστάμενους τρόπο, και μέσα από αυτό θα προκύψουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Τότε το 2006-2007. Είναι καλό αυτό, είναι πολύ σωστό αυτό, το ότι έχουμε μια ερμηνεία στο τι είναι startup. Ναι. Ναι, νομίζω ας μην επιχειρήσουμε τώρα αυστηρούς ορισμούς. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μια απλή κατανόηση. Μπράβο, μια περιγραφή για να. Προσπάθησα μετά να φτιάξω, να πάρω την ακαδημαϊκή μου έρευνα και να φτιάξω ένα προϊόν με βάση αυτή. Βρήκα και έναν συνεργάτη στο Πολυτεχνείο τότε και καταλήξαμε να κάνουμε μια εταιρεία και να φέρουμε στην αγορά κάτι που θεωρούσαμε διεθνώς καινοτόμο. Ωστόσο, λίγο παρακάτω αυτή η προσπάθεια δεν πήγε πουθενά και αποτύχαμε. Παταγωδός μπορώ να πω. Και αυτό είναι κάτι που δεν ντρέπομαι να πω, γιατί νομίζω ότι η αποτυχία είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να μάθει κανείς πολύ χρήσιμα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αποκομίσει αλλιώς και δεν χρειάζεται να την ποινικοποιούμε κάθε άλλο. Εδώ έρχεται μια αντίθεση όσον αφορά στην ελληνική κουλτούρα. Όχι, την Αλεξάνδρα την κοιτάω γιατί δεν θα προσπαθήσω να την κάνω να μιλήσει. Έχει μια αντίθεση με την ελληνική κουλτούρα η οποία λέει ότι άμα αποτύχεις είσαι αποτυχημένος, ναι, τελείωσες, σκουπίδια, γεια σας. Και σε συνδυασμό με το ότι επειδή ακριβώς φοβάσαι το αν θα αποτύχεις, σε πετάξω στα σκουπίδια, δεν παίρνεις και το ρίσκο. Δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία του. Εγώ προσωπικά. Και ενδεχομένως να γενικεύω τώρα. Ενδεχομένως να γενικεύω τώρα και εσένα, επειδή είσαι μια νοοτροπία η οποία λέει δεν φοβάμαι να αποτύχω, να σε ακούγονται λίγο ξένα αυτά που λέω, αλλά έχει μια δόση. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τα αντιμετωπίζει έτσι, όπως επίσης παράλληλα πρέπει να υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν τα αντιμετωπίζει έτσι. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι στο ότι δεν θα ρισκάρω, δεν θα βάλω τα χέρια μου στη φωτιά, τα πόδια μου στα κάρβουνα, που λέω λόγο, τέλος πάντων, γιατί άμα καώ, κάηκα, τέλος. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι το ρίσκο είναι παρόν σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας και δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Και αυτά που θεωρούσαμε ότι δεν έχουν ρίσκο, οι επιλογές που δεν έχουν κανένα ρίσκο, στην πράξη συνειδητοποιούμε σήμερα ότι και αυτές έχουν ένα πολύ σημαντικό ρίσκο. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, μια δουλειά στο δημόσιο, για παράδειγμα. Θεωρούσαμε όλοι μέχρι πρότινος ότι αν καταφέρεις εισαγωγικά ή μη να μπεις στο δημόσιο, θα έχεις για μια ζωή σίγουρη δουλειά. Ωστόσο βλέπουμε ότι ούτε αυτό δεν μπορεί να ισχύει απόλυτα και έτσι είναι η ζωή, δεν είναι τίποτα δεδομένο και τα ρίσκα που πάντα υπάρχουν ρίσκα, είτε αυτά κρύβονται κάτω από το χαλί είτε όχι, οπότε πρέπει να συμφιλειωθούμε με την έννοια του κινδύνου, με την έννοια του ότι προσπαθώ να κάνω κάτι που κάθε άλλο παρά δεδομένο είναι το αποτέλεσμα. Και δύο είναι τα ενδεχόμενα, ή θα κερδίσω ή θα μάθω πάρα πολλά πράγματα. Εδώ μιλάμε πάντα καθαρά στο θέμα του επιχειρήν, έτσι, γιατί... Ναι. Σωστά, δεν θέλω να κάνω προεκτάσεις περαιτέρω. Αυτό. Η ερώτηση που θα κάνω εγώ είναι, ποιοι είναι οι λόγοι που εσείς αποτύχατε, ας πούμε, που τους... Σωστά, θα σας πω αμέσως τώρα. Κάτι άλλο που, ενώ ξεκινούσαμε να κάνουμε κάτι που δεν ξέραμε, ξεκινήσαμε παράλληλα να αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ανησυχίες και τα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς. Και πίσω στο 2007 ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις που αυτό ονομάσαμε έκτοτε Open Coffee. Δεν ήταν δική μας ιδέα και οι ιδέες από μόνες δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αξία. Η αξία έγκυται στην υλοποίησή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Τη θεωρία να πάει και κάποιος να το προχωρήσει και να το κάνει πράξη. Έτυχε να διαβάσω λοιπόν σε ένα αμερικάνικο blog για μια σειρά συναντήσεων που είχαν ξεκινήσει από το Λονδίνο, αν θυμάμαι καλά, το Φλεβάρι του 2006, το 2007, οι οποίοι λένε ότι επενδυτές και επιχειρηματίες μαζεύονται σε ένα καφέ και γνωρίζονται μεταξύ τους, χωρίς κάποια συγκεκριμένη ατζέντα, χωρίς τίποτε άλλο. Το οποίο είναι χρήσιμο για αμφότερους. Και όταν διάβασα εγώ γι' αυτό, ήταν νομίζω Ιούνιος του 2007 και γινόντουσαν ήδη αντίστοιχες συναντήσεις σε περί τις 60 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Οπότε, ενώ τότε προσπαθούσαμε να κάνουμε τη δική μας εταιρεία και δεν γνωρίζαμε κανέναν, ήμασταν κλεισμένοι σε ένα ακαδημαϊκό εργαστήριο και γράφαμε κώδικα τα Σαββατοκύριακα, ξέρω εγώ, και τα βράδια κτλ. Αναρωτήθηκαμε αν υπάρχουν και άλλοι που προσπαθούν να κάνουν το ίδιο και πόσο πολύ θα θέλαμε να τους γνωρίσουμε και να μάθουμε από αυτούς ή να μοιραστούμε την ιδέα μας, να πάρουμε feedback, να μάθουμε κάποια πράγματα που δεν ξέραμε για τα πολύ βασικά του όταν ξεκινάει κάποιος κάτι. Για συνέχεια τρελών εκείνη την εποχή. Σωστά, γραφικών, εξωτερικών ή οτιδήποτε. Και κάναμε την πρώτη συνάντηση τον Ιούνιο του 2007. Μαζευτήκαμε 15 άτομα
όλοι και όλοι, ένα πολύ μικρό νούμερο, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον για όλους. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν μεταξύ τους και είχαμε πολλά πράγματα να πούμε και να μάθουμε ένας από τον άλλον. Έκτοτε στην Αθήνα αυτό συμβαίνει μια φορά το μήνα, έχουμε φτάσει ήδη τις κοντά στις 60 συναντήσεις και οι 15 γίναν 30, 50, 100 και βάλαμε και κάποιες ομιλίες μέσα στην, μέσα στην εξίσωση. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι τα Open Coffee έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για τεχνολογικό, για τον τομέα της τεχνολογίας. Έχουμε κάνει μια εστίαση στην τεχνολογία και στο λογισμικό πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο βγαίνουν από εκεί πράγματα και ενδιαφέρουσες επαφές για ανθρώπους που γενικά ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρήν, δηλαδή πολλά πράγματα είναι κοινά σε διάφορους κλάδους, οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο και για ανθρώπους που δεν έχουν απαραίτητα μία τεχνολογική ιδέα ή ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν κάτι στην τεχνολογία. Προφανώς δεν χρειάζονται μονάχα τεχνολόγους ανθρώπους, αλλά χρειάζονται ανθρώπους από κάθε ειδικότητα. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι δύο άνθρωποι οι οποίοι γράφουν μόνο κώδικα, είναι λίγο δύσκολο το αποτέλεσμα που θα βγάλουν γράφοντας κώδικα να είναι χρήσιμο σε κάποιους άλλους. Κάποιος πρέπει να το πάρει. Δεν θα το έλεγα έτσι απόλυτα, αλλά σε κάθε περίπτωση όλες οι δεξιότητες είναι χρήσιμες και το να πας να φτιάξεις μια οντότητα που δημιουργεί αξία για ανθρώπους χρειάζεσαι να έχεις πολλά, να φέρεις πολλά υπόβαθρα και πολλά γνωσιακά πεδία μαζί. Εδώ να κάνω μια παρένθεση στο ότι, το ότι είναι τεχνολογικό το ενδιαφέρον δεν σημαίνει ότι το προϊόν, οι υπηρεσίες που βγαίνει και καινοτόμες αυτές οι ιδέες εφαρμόζονται μόνο στον τεχνολογικό τομέα. Δηλαδή από εκεί ξεκινάμε το τεχνολογικό, αλλά λύνουν προβλήματα στον τουρισμό, στον πολιτισμό, σε αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή η εφαρμογή τους είναι οριζόντια, αλλά η πηγή είναι η τεχνολογική. Ναι, δηλαδή η λύση ξεκινά από την τεχνολογία, αλλά το που εφαρμόζεται είναι πολύ συλλεκτικό. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και κάποια από τα startups τα οποία έχετε χρηματοδοτήσει, ναι. Να δούμε και είναι όντως αυτό που λέει ο Γιάννης. Σωστά. Μην απλώσουμε. Άρα η τεχνολογία είναι εργαλείο και όχι αυτοσκοπός. Ακριβώς. Την αξιοποιείς για να δώσεις πιο αποδοτικές λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα και όχι για να φτιάξεις μια λύση από τεχνολογία για τεχνολογία και να μην είναι εκεί. Άρα πίσω στην ιστορία, όπως σας έλεγα, ενώ η εταιρεία μας απέτυχε, μια κοινότητα πήγαινε να δημιουργηθεί εκ του μηδενός και μια αρκετά δραστήρια κοινότητα η οποία με μια πρωτοβουλία χωρίς budget και καθαρά ερασιτεχνική, έως και πρόχειρη θα έλεγα, κατόρθωνε να συγκεντρώνει κάποιες εκατοντάδες ανθρώπους μια φορά το μήνα, οι οποίοι είχαν αρκετοί από αυτούς να πούνε ενδιαφέρουσες ιστορίες, να μοιραστούν μαθήματα, παθήματα και όλα τα σχετικά και μέσα από αυτό να προκύψει κάτι ενδιαφέρον. Συνειδητοποιούσαμε ωστόσο ότι παρά τις φιλοδοξίες, τη σκληρή δουλειά, τα όνειρα, την έντονη προσπάθεια τέλος πάντων, κοινός τόπος σχεδόν σε όλους ήταν ότι αποτύγχαναν και αποτύγχαναν για τους ίδιους λόγους που και εμείς είχαμε αποτύχει. Και ποιοι ήταν αυτοί, ήταν ουσιαστικά καταλήξαμε ότι ήταν βασικά οι εξής δύο. Πρώτον, η έλλειψη συμβουλής από ανθρώπους που έχουν κάνει τα λάθη του πρωτάρι και έχουν πάει παρακάτω, οπότε μπορούν να σε βοηθήσουν να μην τα κάνεις και εσύ και μπορούν να συμπληρώσουν τις γνώσεις σου με αυτά τα πράγματα που δεν ξέρεις. Και επίσης η έλλειψη κάποιου αρχικού στοιχειώδους κεφαλαίου που θα σου δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθείς εσύ μαζί με τους συνεργάτες σου full time, όλη μέρα και νύχτα αν θέλετε, πάνω σε αυτό που προσπαθείς να κάνεις, αντί να το περιορίζεις μετά τις 7 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα. Και φαντάζεστε ότι ο χρόνος θα προσπαθεί να κάνεις κάτι αρκετά καινοτόμο είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας. Είναι πολύ διαφορετικό να βγάλεις ένα προϊόν σήμερα αντί για 2 χρόνια μετά. Ειδικά όταν μιλάμε για τον τομέα της τεχνολογίας, ο οποίος τρέχει με ταχύτητες. Τρέχει με αρκετά ενδιαφέρουσες. Πολύ πιο γρήγορες νομίζω και από τον χρόνο πλέον. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Οπότε συνειδητοποιήσαμε ότι αυτά τα δύο προβλήματα, τα οποία ήταν τροχοπέδι και για εμάς, είναι λίγο πολύ τροχοπέδι για όλους και επιχειρήσαμε να δώσουμε μία λύση για όσο περισσότερους μπορούμε. Και καταλήξαμε μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση να κάνουμε το Open Fund. Το πρώτο Open Fund ξεκίνησε το 2009. Δίναμε τότε 20 με 50.000 ευρώ σε ομάδες νέων ανθρώπων με καινοτόμες ιδέες που έχουν να κάνουν με λογισμικό, αλλά δεν μιλάμε για καινοτομία σε ελληνικά πλαίσια, αλλά για διεθνή καινοτομία.
Δίναμε λοιπόν 20 με 50.000 ευρώ για ένα ποσοστό τότε 15% της εταιρείας που θα φτιάχναμε μαζί. Όταν λέτε δίνατε, ποιες εσείς που δίνετε? Είχαμε εσύ πάνω σε ένα πορτοφόλι. Μπράβο, έχεις εσύ τώρα 5.000 ευρώ που... Να έρθει ο μέρα κάποιος με μια καλή να το δώσει. Είναι κάτι λίγο πιο πολύ που εμείς, δεν είναι τόσο... Εμείς τυπικά είχαμε λιγότερα χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους στους οποίους δίναμε αυτά τα χρήματα. Πώς λειτουργεί αυτός ο οργανισμός? Κεφάλαιο, ας πούμε. Βρίσκεις κάποιους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να το υποστηρίξουν χρηματικά, δηλαδή οι επενδυτές του fund. Mm-hmm. Έτσι, το fund δεν έχει τέτοια λεφτά, ούτε εμείς οι partners προφανώς είχαμε να τα διαθέσουμε, αν τα είχαμε μόνοι μας, θα το κάνουμε. Και τα βάζετε στα δικά σας. Yeah. Τα... οπότε συγκεντρώνεις κάποια χρήματα από τους επενδυτές του fund και μετά αυτά τα χρήματα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έτσι. Μπορεί να είναι εφοπλιστές, μπορεί να είναι ξενοδόχοι, μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν είναι θέμα ποιος. Σωστά, ναι. Αλλά τυπικά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομική ευμάρεια. Ναι. Προφανώς δεν βάζουν ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας τους σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχεις εξασφαλισμένες αποδόσεις από μια τέτοια επένδυση. Είναι μια επένδυση πολύ υψηλού ρίσκου. Θα μείνει σε τράπεζα που δίνεις δάνεια και θα το πάρεις πίσω, ας πούμε. Σωστά, τελικά. Σωστά. Θέτεις και πολλά θέματα, νομίζω ότι έχουμε να έχει νόημα να πάρουμε. Απλά προσπαθώ να το σπάσω όσο γίνεται. Άρα προφανώς βγάζει νόημα για σένα να βάλεις ένα μονοψήφιο ποσοστό του διαθέσιμου κεφαλαίου σε κάτι τόσο επικίνδυνο, σε εισαγωγικά ή μη, και περιμένεις ότι κάποια χρόνια μετά θα πάρεις πίσω μια πολύ καλή απόδοση για τα χρήματά σου, αλλά κανείς δεν μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. Το πρόβλημα εδώ πέρα ήταν ότι όταν εμείς το ξεκινήσαμε, εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Γιώργος Κασελάκης, ήμουν εγώ 27 ετών και αυτός 24, και πηγαίναμε να πείσουμε ανθρώπους οι οποίοι α, δεν καταλάβαιναν τεχνολογία, β, δεν είχαν αντίστοιχες παραστάσεις από αντίστοιχα σχήματα, να τους πείσουμε λοιπόν να εμπιστευτούν σε εμάς τα χρήματά μας για να τα βάλουμε εμείς σε κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν τους ξέραμε τότε και κάποιες ιδέες που τότε δεν τους ξέραμε και να τους πούμε ότι κάποια στιγμή θεωρούμε ότι θα τα πάρετε πίσω αρκετά περισσότερα. Αλλά μπορεί και να μην τα πάρετε. Σαφώς και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα τα πάρετε. Όπως φαντάζεστε, ήταν κάτι, ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα και ομολογώ ότι με πολύ κόπο καταφέραμε να σηκώσουμε αρχικά ένα ποσό μισό εκατομμυρίου. Από το οποίο τελικά αξιοποιήσαμε τα 4/5, 400.000 ευρώ για να κάνουμε 8 επενδύσεις το 2009 και το 2010. Τις τάξεις των μεγεθών που σας 000. Είπα πριν. Από αυτές, σήμερα οι 5 έχουν κλείσει, δεν έχουμε πάρει ευρώ πίσω. Από μία άλλη έχουμε πάρει κάποιες πολύ λίγες φορές τα χρήματά μας, ουσιαστικά πήραμε τα χρήματά μας πίσω. Οι άλλες δύο ωστόσο που έχουν απομείνει πάνε αρκετά καλά και τη μία από αυτές ίσως την ξέρετε είναι το TaxiBit. Ναι. Το TaxiBit. Ναι. Στο οποίο εμείς χρησιμοποιούμε. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, έχει αρχίσει και. Είναι παγκόσμιο. Έχει χρησιμοποιηθεί. Το TaxiBit, όταν ήρθε ο Νίκος Ρανδάκης, ο ιδρυτής, σε εμάς ήταν μια ιδέα σε ένα χαρτί. Εμείς δώσαμε τις πρώτες 45.000 ευρώ για να φτιαχτεί η εφαρμογή. Φτιάχτηκε μια μικρή ομάδα. Μέσα σε λίγους μήνες φτιάχτηκε η πρώτη έκδοση της εφαρμογής και βγήκε στην αγορά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πέρα από την Αθήνα, που πλέον έχει το 1/5 του στόλου των οδηγών ταξί, βρίσκεται μέσα στην πλατφόρμα. Υπάρχει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο Παρίσι, στην πόλη του Μεξικού και τώρα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις ανά την Ιφίλιο και έχει σηκώσει έκτοτε κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ως επόμενες επενδύσεις. Όχι μόνο από εσάς, αλλά και από άλλους επενδυτές. Από εμάς δεν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε περισσότερα χρήματα, οπότε όλα τα επόμενα χρήματα είναι από άλλους επενδυτές. Κατάλαβα. Άρα, ουσιαστικά το πώς λειτουργεί αυτό το παιχνίδι έχει ως εξής. Περιμένει κανείς ότι από τις 10 επενδύσεις που θα κάνει, ίσως και οι 9 θα κλείσουν. Δεν θα είναι πάνε αυτό που μας έλεγε ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα, ένας φίλος ο οποίος μας είπε ότι από τις 10 ιδέες η μία ίσως να προχωρήσει για να δει πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Από αυτές τις άλλες 10 τέτοιες ιδέες ίσως η μία να προχωρήσει και να μπορέσει να γίνει εταιρεία. Ναι. Από αυτές τις 10 που μπορεί να γίνουν εταιρείες, μπορεί να περάσει μία και να είναι βιώσιμη 1-2 χρόνια. Και από εκεί και πέρα, από αυτές τις 10, επίσης μία μπορεί να είναι και από τις εταιρείες που θα έχουν κέρδος. Άρα είναι επενδυτικό κεφάλαιο στην ουσία, χρηματοδοτεί όλο αυτό τον κύκλο. Ναι. Σωστά, εμείς ξεκινάμε λοιπόν. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο, όχι, ήθελα να πω ότι
Και για αυτούς οι οποίοι έχουν τις ιδέες, μην φανταστούν ότι όλα γίνονται taxi beat. Κάθε άλλο. Εμείς λοιπόν κάναμε τις πρώτες 8 επενδύσεις το 2009 και συνειδητοποίησαμε ότι αυτό το οποίο επαγγελόμασταν μπορεί πράγματι να συμβεί ακόμα και σε γεωγραφίες που δεν έχει συνηθίσει να συμβαίνει. Σκεφτείτε ότι το πρόβλημα που πηγαίνουμε να λύσουμε δεν είναι ελληνικό, δεν είμαστε τόσο ξεχωριστοί όσο έχουμε συνηθίσει να νομίζουμε. Ήταν πρόβλημα που ήταν πολύ έντονο σε όλη την Ευρώπη. Όταν ξεκινήσαμε το πρώτο Open Fund, υπήρχε μονάχα ένας αντίστοιχος οργανισμός στο Λονδίνο που προσπαθούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα, incubators όπως τα λένε, ή accelerators που προσπαθούν να δώσουν αρχικό κεφάλαιο και πάρα πολύ συνοδευτική υποστήριξη, είναι πάνω από 100 ίσως σε όλη την Ευρώπη. Κάναμε λοιπόν τα πρώτα μας βήματα, δείξαμε ότι και υπάρχουν αρκετοί ικανοί άνθρωποι με πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίοι έχει νόημα να υποστηριχθούν. Δείξαμε ότι μπορούν να πιστούν κάποιοι από την άλλη μεριά, κάποιοι επενδυτές, να πάρουν ρίσκο στο να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια και ότι εν τέλει μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια μπορούν να προκύψουν και ενδιαφέροντα πράγματα που βγάζουν νόημα για όλους και για τους χρήστες των νέων προϊόντων, στους οποίους δίνεται μια αξία και κάποιοι από αυτήν είναι διαθέσιμοι να τη φέρουν πίσω για να οδηγήσουν ένα βιώσιμο οργανισμό, και για τους επενδυτές του fund που πρώτοι αυτοί παίρνουν το ρίσκο να δώσουν τα χρήματά τους χωρίς καμία εγγύηση, και για τους επιχειρηματίες οι οποίοι πάνε να κάνουν κάτι που εκ των προτέρων είναι δεδομένα πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί και να πετύχει, και είναι και μια πολύ δύσκολη διαδρομή, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Εφόσον δείξαμε με αυτά τα πρώτα βήματα ότι αυτό το πράγμα έχει λόγο ύπαρξης και μπορεί να συμβεί, προχωρήσαμε και μας πήρε άλλον 1-1,5 χρόνο να φτιάξουμε το δεύτερο Open Fund, το οποίο λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2012, είμαστε τώρα 13 μήνες στον αέρα. Πλέον έχουμε ένα ποσό το οποίο διαχειριζόμαστε που ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, και μέσα σε αυτούς τους 13 μήνες έχουμε κάνει ήδη 10 επενδύσεις, 8 τις έχουμε ανακοινώσει και δημόσια, και έχουμε επενδύσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το συνολικό κεφάλαιο. Εκτιμούμε ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα κάνουμε ακόμα άλλες 15 με 20 επενδύσεις. Πλέον μπορούμε να επενδύουμε ποσά μέχρι και 500,000 ευρώ ανά εταιρεία. Δεν έχετε το όριο των 50.000. Δεν έχουμε το όριο, το πολύ περιοριστικό των 50.000. Και ο τρόπος που λειτουργούμε είναι ότι τυπικά όταν ξεκινάει κάποιος, δεν έχει ακόμα καλά προϊόν ή και καθόλου προϊόν, υπάρχει απλά μια ομάδα με μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα σε μια αρκετά μεγάλη αγορά. Ξεκινάμε και δίνουμε ένα ποσό της τάξης των 50 με 100.000 ευρώ, ενδεικτικά σας λέω, αντί ενός ποσοστού 10% στην επιχείρηση, ενδεικτικά νούμερα. Και αν μέσα σε λίγους μήνες αυτό το προϊόν βγει στην αγορά και δείξει ότι έχει λόγο ύπαρξης, τότε προχωράμε λίγο αργότερα και βάζουμε και μια αρκετά μεγαλύτερη επένδυση. Να ρωτήσω πάνω, σε ποιες ιδέες, πέρα από τη βιωσιμότητα, την εμπορική, την επενδυτική αν θέλεις, υπάρχει κάποιο κριτήριο, υπάρχει κάποια κατεύθυνση την οποία θέλετε να ακολουθείτε όσον αφορά τα προϊόντα, τα καινούργια που... Θα σας πω τις βασικές ομάδες κριτηρίων με τις οποίες... Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Με τις οποίες επιλέγουμε. Το πρώτο, το θεμελιώδες κριτήριο, όταν κάποιος καλείται να πάρει μια τέτοια απόφαση, έχει να κάνει με την ομάδα των ιδρυτών. Αυτοί αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο μιας νέας επιχείρησης. Και για το λόγο αυτό είμαστε και αρκετά αυστηροί στο ότι θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να καταλαβαίνουν και την τεχνολογία και το business και το επιχειρήν, και επίσης να έχουν μια πολύ καλή ιδέα της αγοράς στην οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. Κατά προτίμηση να έχουν ήδη δουλέψει ίσως λίγο για αυτή την αγορά ή να έχουν οι ίδιοι παραστάσεις και εμπειρία από το ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που πάνε να λύσουν και γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα δεν έχει λυθεί όπως θα έπρεπε. Πέρα από αυτό, χρειαζόμαστε οι άνθρωποι τους οποίους εμείς θα εμπιστευτούμε να έχουν πάρει πρώτα ήδη το ρίσκο ότι είναι πλήρως αφοσιωμένοι σε αυτό που πάνε να κάνουν. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος θα έρθει με ένα χόμπι και θα πει «Α, εγώ κάνω κάτι τα απογεύματα, θέλω να με εμπιστευτείς». Για μας αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι, ότι αν εσύ πρώτος δεν έχεις πιστεί ότι αυτό το οποίο κάνεις είναι αρκετά αξιόλογο για να... Αξίζει το full attention, να έχει όλη την προσοχή σου. Ναι, τότε είναι δύσκολο να πείσεις και τρίτους να σε υποστηρίξουν σε αυτό. Άρα το πρώτο κριτήριο και το πολύ σημαντικό είναι η ομάδα. Το δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει με την αγορά και το μέγεθος της αγοράς
στην οποία προσπαθεί κανείς να φτιάξει ένα προϊόν. Για παράδειγμα, ο τζίρος που συμβαίνει σε ένα έτος σε όλα τα ταξί της Αθήνας είναι περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό, και σκεφτείτε ότι μιλάμε μόνο για την Αθήνα, αν πάει κανείς σε όλες τις πόλεις, σε όλο τον κόσμο, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο νούμερο. Μιλάμε τώρα για το Σάο Πάολο, το οποίο νομίζω έχει διπλάσιο πληθυσμό από ότι. Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλο από την Αθήνα. Ή το Ρίο. Το Ρίο είναι. Το Ρίο, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα, αλλά σκεφτείτε ότι μας ενδιαφέρει να πάμε να δώσουμε λύσεις σε μεγάλα προβλήματα. Όχι δηλαδή να φτιάξει κάποιος ένα προϊόν που μπορεί να έχει 10 ή 100 πελάτες, αλλά ένα προϊόν που μπορεί να έχει εκατομμύρια πελάτες ή για παράδειγμα χιλιάδες επιχειρήσεις. Και αυτό έχει να κάνει με τη φύση του οργανισμού που λέγεται κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών και το προφίλ ρίσκου που σας ανέφερα πριν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν εμείς κάνουμε 30 επενδύσεις, θα περιμένουμε από αυτές ένας μικρός αριθμός να πάει πραγματικά καλά. Ωστόσο για να φέρουμε τα χρήματα μας πίσω, σκεφτείτε δηλαδή ότι αν εμείς ξοδέψουμε τελικά όλο το ποσό, τα 10 εκατομμύρια, θα πρέπει να φέρουμε πίσω τουλάχιστον 15 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 10 ετών για να πούμε ότι είμαστε στοιχειοδός επιτυχημένοι. Αν λοιπόν για να μπορέσουμε να φέρουμε. Και να συνεχίζετε να προωθείτε και κεφάλαια από τους. Και να φτιάξουμε επόμενο φαντ κτλ. Ναι. Για να φέρουμε λοιπόν μόνο από τρεις εταιρείες 15 εκατομμύρια, αν μία στις 10 πάει πραγματικά καλά, θα πρέπει από κάθε μία εταιρεία να φέρουμε 5 εκατομμύρια πίσω. Έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη. Το οποίο σημαίνει ότι αν έχουμε 10% συμμετοχή, όταν μετά από κάποια χρόνια καταφέρουμε να πουλήσουμε τη συμμετοχή μας σε αυτή την εταιρεία, θα πρέπει η εταιρεία αυτή να αξίζει για παράδειγμα 50 εκατομμύρια ευρώ. Για να φτάσει σε μια εταιρεία που αξίζει 50 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 4-5 χρόνια, θα πρέπει η αγορά στην οποία δραστηριοποιείσαι να είναι μοιραία ενός μεγέθους κάποιων δισεκατομμυρίων. Αυτό εξηγεί λίγο πολύ γιατί. Τα συγκεκριμένα σχήματα απευθύνονται μονάχα σε πολύ φιλόδοξες ιδέες. Και αν θέλετε και ένα άσχημο κομμάτι της δουλειάς είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι 97, 98, 99 φορές σε 100 να λέμε όχι. Και αρχίζω σιγά σιγά και σας αναφέρω τους λόγους. Mm-hmm. Γιατί δηλαδή δεν είναι ένα σχήμα που απευθύνεται σε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Είναι ένα σχήμα μοιραίο από την ίδια τη φύση, αρκετά επιλεκτικό. Το μέγεθος της αγοράς λοιπόν είναι το δεύτερο κριτήριο, η δεύτερη ομάδα κριτηρίων, η ίδια η αγορά, αν θέλετε. Η τρίτη ομάδα έχει να κάνει με το ίδιο το προϊόν. Γι' αυτό το βάζουμε τελευταίο στη λίστα, γιατί μιλώντας για προϊόντα λογισμικού, είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει πιο εύκολα από οτιδήποτε άλλο. Το δυνατό στοιχείο μιας μικρής ομάδας νέων ανθρώπων είναι ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις πολύ γρήγορα και μέσα σε μια νύχτα, για παράδειγμα, να αλλάζει προσανατολισμό και μέσα σε λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες να έχει βγάλει στην αγορά ή να ξεκινάει να βγάλει στην αγορά κάτι που είναι αρκετά διαφορετικό από την αρχική ιδέα. Ναι. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που έχουν αλλάξει την ιδέα τους 2 και 3 φορές πριν ακόμα συνεργαστούμε εμείς μαζί τους και συνεχίζουν να το κάνουν αυτό αρκετά έντονα στην πορεία. Άρα, αυτός είναι και ένας λόγος, αν θέλετε, που δεν πιστεύουμε τόσο πολύ στην αξία μιας ιδέας από μόνη της. Όσο στην ομάδα που μπορεί να την πραγματοποιήσει. Να την υλοποιήσει και να δραστηριοποιήσει. Και συνδυαστικά με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες. Mm-hmm. Και να δραστηριοποιήσει σε μια αρκετά μεγάλη αγορά, έτσι ώστε να καταλήξει σε κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής νομίζω έχουμε καλύψει το τι είναι το Open Fund. Τι είναι το επενδυτικό κεφάλαιο γενικά. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουμε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε. Γιατί. Θέλουμε πάρα πολύ από τον Γιώργο να μας πει από την εμπειρία του, από τις βόλτες που έχει κάνει στα Open Fund, στα Open Coffee, συγγνώμη, ναι. Τα τελευταία χρόνια, να μας πει λίγο ποιοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται σε αυτά, ποιοι άνθρωποι βρίσκονται μεταξύ τους, αν θέλεις όχι κοινωνικό προφίλ, ούτε πολιτικό προφίλ, ούτε χαρακτήρες, ναι, προσωπικότητες που βλέπεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Αυτό. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ακούσαμε Phantogram, το τραγούδι λέγεται When I'm Small. Και ταιριάζει με αυτό. Startup. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τζιραλής, το συνιδρυτής, σωστά το λέω έτσι, co-founder του Open Fund και του Open Fund 2. Ναι, ήδη. Τα βλέπω έτσι όπως τα γράφουν, τους αρέσει το δύο, παρότι είναι η ίδια οντότητα. Χρηματοδοτείτε μάλλον με 50 έως 500.000 ευρώ που βρίσκονται σε πολύ αρχικό ή αρχικό στάδιο.
Η περίπτωση λέει πρώτη αφορά εκείνους που δεν έχουν ακόμα προϊόν, οι οποίοι αν επιλεγούν λαμβάνουν μια μικρή χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν και να δείξουν αν αυτό που κάνουν έχουν λόγο ύπαρξης στην αγορά, και απ' την άλλη αν υπάρχει έτοιμο προϊόν με κάποια έσοδα, η επένδυση γίνεται μεγαλύτερη προκειμένου η εταιρεία να αναπτυχθεί περισσότερο. Σωστά τα λέω, διαβάζω από την συνέντευξή σου στο Βήμα. Υπάρχουν και όλες τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στη διεύθυνση theopenfund.com, και θα ήθελα να κάνω σαφές ότι οποιοδήποτε έχει και περισσότερες απορίες είμαι προσωπικά διαθέσιμος για να τις απαντήσω, και το προσωπικό μου email είναι τα αρχικά μου, gt@theopenfund.com. Αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε και στο... Θα τα γράψουμε, η εκπομπή θα είναι δύο, οπότε θα βάλουμε για τα στοιχεία από κάτω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια για το startup, τις έννοιες μάλλον του startup, για την έννοια του entrepreneur, και γενικότερα αυτής της κοινότητας, τη σύνθεση. Κάποιοι οι οποίοι, μάλλον περισσότεροι, και δεν ξέρω αν είναι σωστό, θα μας πεις αν είναι σωστό, θα μας πεις αν είναι λάθος, ή θα μας διορθώσεις κάποια πράγματα ή θα μας επιβεβαιώσεις κάποια άλλα. Η εντύπωση που υπάρχει για αυτήν την κοινότητα, σε αυτούς οι οποίοι είναι έξω από αυτή την κοινότητα, είναι ότι μαζεύονται σε συγκεντρώσεις τύπου TEDx, τύπου... Αυτό δεν θα πάω παραπέρα, γιατί νομίζω ότι με το Open Coffee μας διευκρίνησες τι ακριβώς είναι το Open Coffee. Ουσιαστικά περνάτε καλά, διασκεδάζετε, πίνετε Apple Martinis, οδηγείτε γρήγορα αυτοκίνητα, και τα βράδια ας πούμε φωνάζετε Μύκονος. Συγγνώμη, γιατί είμαι, το πάω κάφρικα. Συν του ότι έχετε και κάποιους που να σας ρίχνουν λεφτά από πάνω, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν τι να τα κάνουν και επενδύουν. Βγαίνει ας πούμε ο Γιώργος ο Τζιράλης και λέει έχω μια ιδέα, και πριν πει την ιδέα του έχει ανοίξει μια κάνουλα και τρέχει ευρώ. Σου μεταφέρω χωρίς υπερβολή την εντύπωση που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από την κοινότητα, ή ενδεχομένως έχουν βρεθεί με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάπως έτσι, αλλά για κάποιον λόγο είναι μέσα σε αυτή την κοινότητα των startup. Θέλω από σένα επιβεβαίωση, διάψευση, διευκρίνηση. Και να συμπληρώσω κάτι άλλο πάνω σε αυτή την εντύπωση που υπάρχει, είναι ότι επίσης κάποιοι από αυτούς είναι και πολύ nerds, είναι συνέχεια και γράφουν μπροστά από έναν υπολογιστή διάφορα προγράμματα και γίνονται ξαφνικά πλούσιοι. Και μετά αγοράζουν και ένα νησί. Δηλαδή έχεις διάφορα από αυτά. Καταρχάς η αλήθεια είναι ότι με εκπλήσουν πολλά από αυτά που ακούω, αλλά ταυτόχρονα σας ευχαριστώ που τα κάνετε τόσο σαφή, γιατί κάποιοι από εμάς που είναι χωμένοι στη δουλειά τους δεν έχουν πολλές φορές τη μεγάλη εικόνα ξεκάθαρα στο μυαλό τους. Να το πω πιο απλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος entrepreneur στη δική μας κοινότητα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο οποίος έχει γίνει ακόμα πλούσιος. Ή να το πω πιο απλά, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι μέχρι στιγμής, by default έχουν αποτύχει, και κάποιοι πολύ λίγοι έχουν καταφέρει ότι αυτό που κάνουν έχει ένα λόγο ύπαρξης ο οποίος αναμένει να επιβεβαιωθεί στο μέλλον. Και να σας πω και κάποια πράγματα ίσως πιο συγκεκριμένα για να γίνει καλύτερα κατανοητός όλος κύκλος του πότε κανείς αποκομίζει κάποια ωφέλη από μια τέτοια προσπάθεια. Όταν φτιάχνεις ένα προϊόν και μια εταιρεία, υπάρχει η ακόλουθη αλληλουχία ανθρώπων οι οποίοι αντλούν αξία από αυτή. Και αν αυτή η αλληλουχία σπάσει, τότε η όλη προσπάθεια πηγαίνει στράφη. Η πρώτη ομάδα ανθρώπων που αντλούν αξία από μια νέα εταιρεία είναι οι πελάτες της. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν και αξιοποιούν, αν θέλετε, τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία. Θεωρούν ότι η αξία που αντλούν από αυτά είναι μεγαλύτερη από αυτή που τους ζητείτε να δώσουν πίσω ως μία τιμή. Έτσι. Άρα θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα η ίδια η κοινωνία, αν θέλετε, οι χρήστες αυτών των προϊόντων είναι αυτοί που είναι οι πρώτοι που θα πάρουν κάτι. Και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Μετά από αυτούς, αυτοί που κερδίζουν είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, οι οποίοι στη βάση της αξίας του προϊόντος που παράγει η επιχείρηση είναι αυτοί που βγάζουν το προς το ζήν τους σε αντάλλαγμα της πολύ σκληρής δουλειάς τους σε αυτή.
αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω είναι οι μέτοχοι στην επιχείρηση και πρωτίστως οι εξωτερικοί μέτοχοι, καλή ώρα εμείς, οι επενδυτές. Για να καταφέρουμε λοιπόν εμείς να βγάλουμε κάποια χρήματα και για τις 100.000 ευρώ που έχουμε δώσει να πάρουμε πίσω 500 ή 1 εκατομμύριο, πρέπει πρώτα να φτιαχτεί ένα προϊόν που παράγει αξία και δεύτερο να φτιαχτεί μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία είναι αφοσιωμένη και ασχολείται με αυτό το πράγμα full time. Μονάχα αν συμβεί αυτό, εμείς παίρνουμε κάποια χρήματα πίσω και αν θέλετε, αυτή είναι και μία από τις μεγάλες διαφοροποιήσεις ενός επενδυτή από ένα δανεισμό. Μία τράπεζα που δίνει ένα δάνειο σε μια επιχείρηση, προφανώς δεν μπορεί να δώσει ένα δάνειο σε μια ομάδα νέων ανθρώπων που δεν έχουν, για παράδειγμα, να δώσουν ένα κίνητο σε εγγύηση. Έτσι. Ή πάνε μόνο με ένα χαρτί που λέει η ιδέα μου είναι ναι. αυτή. Ναι. Δώσ' μου χρήματα για να αρχίσω να το στείλω. Η τράπεζα δεν έχει κάποιο κίνητρο να σου πει ότι α, εγώ θέλω πρώτα η επιχείρησή σου να επιβιώσει. Θέλει μονάχα να πάρει πίσω τα χρήματα που σου έχει δώσει το κεισμένο. Άρα το Open Fund 2 δεν είναι μια τράπεζα, ξεκάθαρο. Ναι, άρα το Venture Capital, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, είναι μια διαφορετική ποιότητα χρήματος και συνεργασίας, αν θέλετε, στη βάση του ότι για να πετύχουμε εμείς, πρέπει πρώτα να επιτύχει η επιχείρηση και ο επιχειρηματίας. Έτσι. Άρα... Και σε αυτό το σημείο πάλι να επαναλάβουμε mm-hmm. ότι από τις επενδύσεις, από τις 10... Από τις 8 που κάναμε στο πρώτο Open Fund, έχουμε πάρει χρήματα, ελάχιστα χρήματα, μόνο από μία πίσω. Προσδοκούμε ότι θα βγάλουμε αρκετές φορές τα χρήματά μας, από αυτές που πηγαίνουν καλά, αλλά ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί και τα όποια returns έχουμε είναι ακόμα ονομαστικά. Έτσι, δεν έχουμε πουλήσει τη συμμετοχή μας και... Είναι κάτι που σας λέω ξεκίνησε το 9 και έχουμε καλή ώρα το 2014. Αυτή τη στιγμή από το TaxiBee υπάρχει κάτι άλλο που πηγαίνει καλά. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ουκρανία που κάναμε που λέγεται Uscan, η οποία κάνει social media monitoring στην αγορά, την τοπική και την αγορά της Ρωσίας. Τότε δουλεύαμε και με εταιρείες από το εξωτερικό. Mm-hmm. Στο δεύτερο Open Fund ασχολούμαστε μονάχα με εταιρείες στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Okay. Εντάξει. Άρα, για ό,τι μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε ονομαστικό και θεωρητικό επίπεδο. Έτσι. Και αφού βγάλουν λεφτά και οι επενδυτές, τότε τελευταίοι είναι οι βγάζουν χρήματα οι ιδρυτές. Οι entrepreneurs. Ναι. Οι entrepreneurs, οι επιχειρηματίες. Άρα δεν είναι ότι κάποιος έχει γίνει ήδη πλούσιος και σκεφτείτε ότι ελάχιστοι, μήπως κανένας από τις ελληνικές εταιρείες, το πολύ μικρό ακόμα αυτό οικοσύστημα, έχουν φτάσει σε αυτό το στάδιο. Επομένως το πρότυπο του ότι κάνω μεγάλη ζωή ή δεν ξέρω εγώ πίνω Apple Martini σε events που λέτε. Στα δικά μας events τουλάχιστον, τα Open Coffee είναι κάτι που είναι αυστηρά zero budget, οπουδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και προτιμάμε να πίνουμε καφέ και όχι κάτι άλλο. Γιατί ο καφές μας βοηθάει να μένουμε και ξύπνοι και να δουλεύουμε πιο πολύ. Είναι σύμφυτο με τον προγραμματιστή ο καφές, η κατανάλωση καφέ. Υπάρχει διαχείριση, υπάρχει έλεγχος διαχείρισης των κεφαλαίων που δίνεται στις εταιρείες. Εμείς έχουμε αντλήσει κάποιες υποσχέσεις κάποιων ανθρώπων. Δεν έχουμε αυτά τα 10 εκατομμύρια σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Έχουμε υποσχέσεις. Άρα μην τον απαγάγετε. Ναι, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Έχουμε υποσχέσεις κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν υπογράψει ένα συμβόλαιο μαζί μας, ότι αυτό είναι το πλαίσιο λειτουργίας μας και οι 12 αυτοί μέτοχοι λένε ότι όταν φέρνουμε μία επένδυση με αυτά τα χαρακτηριστικά που εμείς αποφασίζουμε ποια είναι, είναι υποχρεωμένοι να συνεισφέρουν τη συμμετοχή τους, την οποία εμείς περνάμε τελικά στην εταιρεία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν εμάς, γιατί πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα αυτή τη δουλειά από αυτούς ή από κάποιους άλλους. Έτσι. Άρα έχει νόημα να δώσουν τα χρήματα να διαχειριστούμε εμείς. Και προφανώς, αν εμείς δεν καταφέρουμε να φέρουμε τα χρήματά μας πίσω σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, πάει να πει ότι μάλλον θα βγούμε εκτός αγοράς και θα πάμε σπίτια μας. Επομένως, έχουμε όλοι τα ίδια interests εδώ, τα ίδια ενδιαφέροντα. Πρέπει πρώτα οι εταιρείες να βγάλουν ένα προϊόν που έχει αξία, κάποιοι πελάτες να μπουν και να θέλουν να το αγοράσουν, κάποιοι άνθρωποι, όλο και περισσότεροι αυτή τη στιγμή, σε όλο το χαρτοφυλάκι μας απασχολούνται πάνω από 100 άνθρωποι. Και αν θέλετε αυτό που μας σηκώνει... Προγραμματιστές... Προφανώς μια εταιρεία δεν μπορεί προσωπικό, να έχει... Προσωπικό. Ναι. Μιλάμε για προϊόντα λογισμικού, αλλά μια εταιρεία δεν μπορεί να φτιαχτεί μόνο με ανθρώπους που γράφουν κώδικα. Έτσι. Χρειάζονται όλες οι δεξιότητες και αυτό είναι ένας άλλος μύθος. Πολλές από τις εταιρείες που έχουμε δεν έχουν ξεκινήσει από ανθρώπους που είναι μηχανικοί υπολογιστών ή προγραμματιστές. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και οι δυνατές ομάδες είναι αυτές που φέρνουν μαζί διαφορετικά υπόβαθρα και δεξιότητες, όχι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Άρα, στα Open Coffee για παράδειγμα που είπες πριν, δεν μαζεύονται μονάχα προγραμματιστές και δεν έχει νόημα να μαζεύονται μονάχα άνθρωποι με αυτό το υπόστρωμα γνώσης. Αυτό το πράγμα αρχίζει και αποκτάει αξία όταν άνθρωποι με διαφορετικές παραστάσεις και διαφορετικές δεξιότητες έρχονται κοντά και βρίσκουν τρόπο να συνεργαστούν μεταξύ τους. Έχω αφήσει κάτι ανοιχτό από τις ερωτήσεις, ήταν νομίζω, και πολλές. Νομίζω πως όχι. Αλεξάνδρα, θα μας κάνεις και εσύ μια ερώτηση. Γιατί έχουμε τη χαρά και την τύχη να έχουμε και μια κυρία μαζί μας, η οποία είναι λίγο σιωπηλή μέχρι τώρα. Είναι πίσω από μια επιτυχημένη εκπομπή, βρίσκεται μια κυρία. Αλλά και εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι η Αλεξάνδρα Σαρμά είναι η συντάκτρια αυτής της εκπομπής. Είναι. Έχει κάνει όλη τη δουλειά και καθόμαστε μετά σε ένα μικρόφωνο. Οι προτάσεις που λαμβάνεις είναι κυρίως από Αθήνα ή λαμβάνεις και από την επαρχία? Πολύ καλή ερώτηση. Τώρα στο δεύτερο fund από τις 10 επενδύσεις που έχουμε κάνει, η μία έχει έδρα το Βόλο, η άλλη τη Θεσσαλονίκη, μία τρίτη τη Χαλκίδα και μία τέταρτη την Κομωτινή. Και αν θέλετε, αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι είναι για μένα κάπως λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε και μία εταιρεία από την Πάτρα. Παρότι πιστεύουμε πραγματικά ότι τα απαραίτητα συστατικά υπάρχουν εδώ και σε αυτό πολύ κράτα, καλή... Κράτα την ερώτηση σε παρένθεση μετά για το τι αίσθηση έχεις πάρει από τα Open Coffee. Και σε πολύ καλή ποιότητα, αν θέλετε, και ποσότητα, θα έλεγα. Δηλαδή, εμείς θέλουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε και με εταιρείες από την Πάτρα. Στο παρελθόν έχουμε λάβει αρκετές προτάσεις, κυρίως από το τοπικό πανεπιστήμιο εδώ, και θέλουμε ότι υπάρχει πολύ καλή ποιότητα ως πρώτη ύλη στους ανθρώπους που σπουδάζουν και ζουν και εργάζονται εδώ. Η αλήθεια είναι ότι το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν μια έντονη ακαδημαϊκή χρειά, το οποίο, αν θέλετε, είναι ένα θέμα που συναντάμε σε όλη την Ελλάδα όταν παίρνουμε προτάσεις από φοιτητές ή ερευνητές. Ο κύριος προβληματισμός είναι ότι δεν προσπαθούν να λύσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του έξω κόσμου, αλλά έχουν μια ίσως εν μέρη διαστρεβλωμένη αντίληψη της πραγματικότητας. Όλοι εκεί ήμασταν και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Ναι. Έχουμε περάσει το ακαδημαϊκό πρώτα. Αλλά νομίζουμε ότι έχει νόημα σιγά σιγά κάποιοι άνθρωποι να τον βλέπουν να πατάνε σε κάτι που σε μια καινοτομία ίσως που υπάρχει και δεν μπορεί να δημιουργηθεί ίσως και πουθενά άλλου παρά σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ωστόσο, αυτή να την παντρεύουμε μια ευρύτερη πραγματικότητα και μια πραγματική αυτή και πολύ είναι, μεγαλύτερη αυτή ανάγκη. Αυτή δεν είναι και η έννοια τελικά του research and development. Στο ψάχνω, κάνω έρευνα και από αυτά που ανακαλύπτω, έστω σε θεωρία, κάποια από αυτά μπορούν να γίνουν και πράξη. Σωστά. Και εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο το research όσο οι εφαρμογές αυτού σε κάτι πολύ, πολύ πρακτικό, που είναι ένα τελικό προϊόν για επιχειρήσεις ή κατανάλωση. Σε περίπτωση που έρθουν κάποιοι σε ένα Open Coffee, οι οποίοι είναι σε αυτό το επίπεδο της έρευνας, υπάρχει περιθώριο βοήθειες από εσάς ή να βρουν ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στο Open Coffee, να τους βοηθήσουν, να τους καθοδηγήσουν, να τους δείξουν περίπου το δρόμο για το πώς θα μπορούσε αυτό από την έρευνα να φτάσει στο σημείο της υλοποίησης? Εμάς προσωπικά ως fund μας αρέσει να ξοδεύουμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε με ανθρώπους που πιστεύουμε σε αυτούς, ακόμα και αν αυτοί βρίσκονται σε αρκετά πρωτόλιο στάδιο, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε έναν οργανισμό ο οποίος είναι εδώ για να μείνει για αρκετά χρόνια εδώ πέρα. Έτσι, μπορεί κάποιος να μην έχει τώρα κάτι απόλυτα όριμο, αλλά σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια ή σε τρία χρόνια να έχει, και μας αρέσει να γνωρίζουμε για να ξοδεύουμε χρόνο. Δεν είναι δηλαδή αυστηρά ένα φαν το οποίο, ένα επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει 10 προϊόντα μπροστά του και διαλέγει μόνο αυτό που είναι το πιο έτοιμο και θα του φέρει πιο γρήγορα. Μοιραία, πρέπει να βάλουμε τον περισσότερο χρόνο μας με κάτι που είναι όσο πιο όριμο και έτοιμο μπορεί. Απλά να γίνει. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι αν βρεθεί κάτι το οποίο ενδεχομένως σε βάθος χρόνου να το έχει κάποιες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος έρχεται σε εμάς παίρνει μια ανάδραση πολύ ειλικρινή, αν θέλετε, στο ότι τι είναι αυτό που μας αρέσει και τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει. Μπορείτε να κρατήσει κάποιος μια σχέση μαζί σας ώστε να έχετε. Θεωρούμε ότι η σχέση είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, εγώ έχω να προτείνω στους ανθρώπους που έχουν κάποια ιδέα, αντί να περιμένουν να τη φτάσουν σε ένα πολύ όριμο στάδιο, να αρχίσουν ήδη να μιλάνε μαζί μας και να πούν «Γεια, σκεφτόμαστε αυτό, δεν είμαστε βέβαιοι για κάποια άλλα πράγματα και μας ενδιαφέρει να ακούσουμε μια γνώμη, μπορεί να μπούμε και κάτι που είναι σωστό, έτσι». Έχουμε κάνει και εμείς πολλά λάθη, περηφανευόμαστε ότι έχουμε κάνει όσα περισσότερα λάθη μπορούμε, και παρόλα αυτά είμαστε ακόμα ζωντανοί.
είμαστε εδώ και αν θέλετε μαθαίνουμε για αυτά τα λάθη. Οπότε θα πρότεινα κάποιος να έρθει και να αρχίσει να χτίζει μια σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί στο μέλλον, ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα comfortable με αυτό που έχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η ιδέα είναι κάτι που πρέπει να τη μοιραστείς όσο το συντομότερο γίνεται, να τη θέσεις εν όψη πρωτίστως αυτών των ανθρώπων που θα τη χρησιμοποιήσουν τελικά και κάποιων δυνητικών συνεργατών σου, και μέσα από αυτή την, αν θέλετε, την επαφή με την πραγματικότητα, η ιδέα οριμάζει και καταλήγει σε κάτι που έχει περισσότερο νόημα από ό,τι πριν. Εδώ νομίζω σε πρακτικό επίπεδο πρέπει να επαναλάβουμε το ότι τα Open Coffee είναι ανοιχτά για όλους. Ναι. Το Open Coffee είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ από πολύ καλούς και δραστήριους ανθρώπους. Εμείς δεν έχουμε πρόσκληση. Δεν θα πάρεις πρόσκληση για ειδική, να πας. Όχι. Ναι. Το Open Coffee είναι πρωτίστως open. Άρα οποιοδήποτε θέλει μπορεί, δεν ξέρω τον επόμενο μήνα πότε ακριβώς θα γίνει εδώ, να πάει και να πιει ένα καφέ και στο ιδεατό σενάριο θα γνωρίζει και 5-10 ανθρώπους, θα εκτεθεί σε κάποιες ιδέες που δεν θα έχει δει. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό σε πρακτικό επίπεδο. Ούτε εισιτήρια υπάρχουν, ούτε απουσίες κρατάμε, ούτε πρέπει κάποιος να κάνει αίτηση για να έρθει. Το site είναι το opencoff.gr. Θα βρείτε και διάφορα groups στο Facebook, νομίζω το group Open Coffee Patras. Υπάρχει group, είναι αρκετά δραστήριο. Ναι. Άρα το ευκολότερο μπορεί να κάνει κανείς είναι να γράφει σε αυτό το group ή να περάσει κάποια στιγμή να πιει ένα καφέ και μπορεί να γνωρίσει κάποιους ανθρώπους με τους οποίους στην πορεία να συνεργαστεί. Ναι, και θα έλεγα ότι η πρόκληση για το Open Coffee της Πάτρας, επειδή το έχω ζήσει κάποιος από εδώ, είναι να αρχίσει να ανοίγεται και να μην έρχονται μόνο άνθρωποι που είναι από τους μηχανικούς ή τα Y, αλλά και από άλλες σχολές και από άλλα ενδιαφέροντα. Άνθρωποι που μπορεί να έχουν ένα μαγαζί το πρωί και να τους ενδιαφέρει κάτι άλλο το απόγευμα, να έρθουν και εκεί να γνωρίσουν για να υπάρξει μεγαλύτερη. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει ήδη σιγά σιγά και θα ήταν πολύ χρήσιμο να συμβαίνει και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ναι. Φαντάζομαι ότι, να το πάω και σε τελείως διαφορετικό επίπεδο, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις γνώσεις, γιατί έχουμε πάρα πολύ γνώση, η οποία είναι άνεργη αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βόλτα, να περάσει μια βόλτα, να δει, μπορεί, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι να χάσει δεν έχει. Και εμείς αυτό πιστεύουμε. Τουλάχιστον εμείς μέχρι τώρα δεν χάσαμε και αυτό που κάνουμε τώρα δεν ήταν κάτι το οποίο είχαμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας πριν από 6-7 χρόνια ότι θέλουμε τώρα να γίνουμε επενδυτές και κάτι τέτοιο. Να βρούμε 10 εκατομμύρια και να αρχίσουμε τα μοιράζουμε δεξιά και αριστερά. Ναι. Είναι κάτι που όταν έχεις ανησυχίες και ψάχνεσαι και αφοσιώνεσαι, αν θες, παθιασμένα πέραν του δέοντος ή του αναμενωμένου με κάτι που σε ενδιαφέρει, τότε στην πορεία θα βρεις τρόπους και λύσεις που δεν μπορούσα από πριν να φανταστείς και θα οδηγηθείς σε μονοπάτια που βγάζουν νόημα για όλους, για σένα, για τους ανθρώπους γύρω σου, την κοινωνία γενικά. Γιώργο, μία ερώτηση που έχει να κάνει. Ναι, εσύ. Έχω μια του διαβόλου μια ερώτηση, η οποία είναι ότι. Γουρλώνει τα μάτια του Γιώργο. Όχι. Είναι το. Ποιους προτιμάτε να χρηματοδοτήσετε σαν ένα open fund? Υπάρχει και αυτό, ας πούμε, ότι ξέρεις, κάποιοι δίνουν λεφτά στους φίλους τους, ας πούμε, για να κάνουν μια εταιρεία. Οπότε το θέμα ανακυκλώνεται. Δηλαδή, έχω εγώ τα φιλαράκια μου, τους δίνω χρήματα, κάνουν εταιρεία κτλ. Και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Είναι αυτό. Καταρχάς, αν μπείτε στο site μας, θα δείτε το προφίλ όλων των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μέσα από τις σχέσεις που έχουν καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε τα events, είχαμε και εμείς την τύχη να γνωρίσουμε και να δουλέψουμε με κάποιους ανθρώπους τους οποίους μοιραία τον έχεις δουλέψει μαζί τους, όταν τον ξέρεις για αρκετό καιρό, τους εμπιστεύεσαι περισσότερο από κάποιον που γνώρισες χτες το βράδυ. Και αυτό, αν θέλετε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτείνουμε οι άνθρωποι που θέλουν να συνεργαστούν μελλοντικά μαζί μας, θα αρχίσουν από τώρα να καλλιεργούν μια σχέση με μας. Δηλαδή να μας στείλουν ένα email, να πούν «Γεια, σκέφτομαι αυτό. Δεν είμαι σίγουρος για κάποια πράγματα, θέλω τη γνώμη σου». Και όχι μόνο από εμάς, υπάρχουν πλέον αρκετοί στον χώρο που κάνουν λίγο πολύ την ίδια δουλειά με εμάς και αυτό είναι κάτι πολύ υγιές και κάτι που θέλουμε πάρα πολύ να. Εντάξει, αυτό βέβαια νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη απόσταση από το είμαστε μια κλίκα, είμαστε μια ομάδα και. Μα στην ουσία απλά γυρίζουμε. Δεν είναι τυχαία το Open το πρώτο συνθετικό των πραγμάτων, ναι, που κάνουμε. Νομίζω, ναι, αυτό. Και νομίζω ότι αν έρθει κάποιος μια φορά και δει κάποια πράγματα θα καταλάβει περίπου. Όχι, μα το θέμα είναι αυτό. Ότι στον επίσης σε κάποιον που είναι εξωτερικός που μπορεί να παρατηρεί αυτά τα πράγματα, στην ουσία δεν είναι ότι είναι μια κλίκα. Είναι σχέσεις που καλλιεργούνται με τον χρόνο και έτσι οικοδομείται και η εμπιστοσύνη. Δεν μπορείς να δώσεις ακόμα και υπάρχει και πρόσβαση. Ναι. Υπάρχει πρόσβαση. Μα, όχι, αλλά είναι, ο Γιάννης εκεί ήθελε να καταλήξει. Αυτό ήθελα να πει, να στο πω από τώρα, ότι ήθελε να διευκρινίσει μάλλον ότι δεν είναι κάτι το οποίο
είναι μη προσβάσιμο για όσους δεν έχουν τις επαφές μέσα στην κοινότητα. Ναι, και νομίζω ότι ίσως αποδίδουμε στην κοινότητα έναν μια μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που θέλει και η ίδια να φέρει. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι που είναι μια πλατφόρμα επαφής, επικοινωνίας και ένταξης νέων ανθρώπων σε αυτή, όχι ένα κλειστό σύνολο. Κάθε άλλο παρά κλειστό σύνολο είναι. Okay. Αλεξάνδρα, έχεις κάποια άλλη ερώτηση εσύ? Φαντάζομαι λαμβάνεις πολλές προτάσεις. Λαμβάνετε μόνο πολλές προτάσεις. Ναι. Βλέπεις κάποια επαναλαμβανόμενη αδυναμία στις προτάσεις που κατατίθενται, π.χ. αδυναμία στο business plan? Έχουμε λάβει τώρα το τελευταίο έτος περισσότερες από 500 προτάσεις και έχουμε τελικά επιλέξει 10 μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι και η φύση της δουλειάς είναι τέτοια, όπου είμαστε αναγκασμένοι τις περισσότερες από αυτές να μην τις κοιτάμε πολύ προσεκτικά. Υπάρχουν κάποια ξεκάθαρα trends, δηλαδή αυτό που σας είπα πριν ως και στην προϋποθέσεις για να κοιτάξουμε κάτι πιο σοβαρά, αναφορικά και με την ομάδα, δηλαδή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι σε πολλές περιπτώσεις λείπει το μισό αναγκαίο υπόβαθρο από την ομάδα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν παραστάσεις από μια αγορά, αλλά προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα σε αυτήν, άρα μοιραία καταλήγουν σε κάτι που δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις πραγματικές ανάγκες των μελών της αγοράς. Βλέπουμε και το αντίστροφο. Κάποιοι άνθρωποι της αγοράς δεν καταλαβαίνουν την τεχνολογία τόσο καλά, οπότε αυτό που έρχονται να προτείνουν θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί ακριβώς όπως το φαντάζονται. Βοηθάτε σε εμένα. Δηλαδή, άμα έχεις δύο ιδέες, οι οποίες είναι αποτυχημένες η μία από την άλλη, αλλά αν τους φέρεις σε επαφή, μπορεί να βγει κάτι πετυχημένο. Εντάξει, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αλλά στην πράξη δεν είναι ότι. Γιατί η σχέση συνεργατών είναι κάτι σαν το γάμο. Έτσι. Καλύτερα προκύπτει οργανικά παρά με συνοικέσιο. Δεν μπορεί να πάρει έναν από εδώ από εκεί για να του πει εσύ τώρα δουλεύετε μαζί. Δεν γίνει. Σκεφτείτε ότι δεν είναι μήνας του μέλητος το να κάνεις μια εταιρεία. Περνάς από πολύ δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες αποφάσεις κάθε στιγμή. Ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σου, πώς θα συνεργαστείς, ποιος θα κάνει τι. Τα πράγματα by default δεν πάνε καλά και εσύ πρέπει να τα σώσεις με κάποιο τρόπο. Οπότε χρειάζεται η ομάδα να είναι πολύ καλά δεμένη μεταξύ της. Δηλαδή, αυτό είναι και κάτι που δεν βγαίνει παρά έξω, αλλά στις μισές εταιρείες του πρώτου φαντ που είχαμε υπήρχαν θέματα μεταξύ των συνιδρυτών. Ναι. Έτσι, το βλέπετε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, είδατε την ταινία του Facebook. Ναι. Τι συνέβη. Βγήκε πρόσφατα το βιβλίο για το Twitter, ξέρω εγώ, που έλεγε ξεκάθαρα πως όλοι ήταν τσακωμένοι μεταξύ τους και έλεγε ο ένας ποιος θα αναλάβει CEO κτλ. Δεν έχω συμβεί τόσο έντονα περιστατικά εδώ. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και διαφορετικά τα μεγέθη τα οικονομικά, έτσι δεν... Σωστά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η αρχική ομάδα πρέπει να είναι πολύ καλά δεμένη μεταξύ της, γιατί έχει πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε ότι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο. Αν υπάρχουν πολύ ισχυρές σχέσεις, για παράδειγμα, κάποιοι είναι συμφοιτητές και είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους, έχουν ξοδέψει 3-4 χρόνια της ζωής τους κάνοντας μαζί, θα πω κάτι πολύ απλοϊκό τώρα, εργασίες. Ναι. Ξέρουν πώς δουλεύει ένας με τον άλλον. Συναντιόνται μετά από 2-3 χρόνια που έχει ο καθένας διάφορες άλλες παραστάσεις και έρχονται με μια ιδέα η οποία βγάζει νόημα. Ξέρεις εκ των πραγμάτων ότι η συνεργασία τους θα είναι πιο ομαλή. Σωστά. Μπορούμε και εμείς να εμπιστευτούμε πολύ περισσότερο κάποιους ανθρώπους που έχουν δουλέψει μαζί από κάποιους που γνωρίστηκαν πριν λίγο και δεν έχουν. Ανούσιες ιδέες έχετε. Τι θα πει ανούσιες? Ανούσιες, δηλαδή. Που διλύνουν κάποιο πρόβλημα. Που διλύνουν κάποιο πρόβλημα. Ξύπνησα ένα πρωί και είδα ότι στον ύπνο μου ότι έρωθαν αυτό. Έμαθα ότι υπάρχει ο Γιώργος που κυκλοφορεί με ένα βαλιτσάκι με 10 εκατομμύρια ευρώ στη τσέπη, στη μέσα. Και πάω και του λέω, α, ξέρεις κάτι. Καταρχάς δεν έχουμε να το πω ξεκάθαρα. Το είπαμε αυτό, ναι. Το βαλιτσάκι με τα μπορεί κάτι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω άνθρωπο. Ισχύει. Αν και να τα καταφέρει, ακόμα και αν κάποιος θα πείσει, θα τους πει έλα να κάνουμε ένα startup. Θα τον κυνηγήσουν οι τράπεζες. Αυτό που βλέπουμε είναι αρκετά συχνό και ίσως φταίμε και εμείς αυτό, δεν το έχουμε κάνει απόλυτα σαφές, είναι ότι μοιραία δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με προτάσεις και ιδέες που δεν απευθύνονται σε πολύ μεγάλες αγορές. Δηλαδή είναι πολλοί εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν μια ξεκάθαρα μια ιδέα που μπορεί να οδηγήσει σε μια εταιρεία των 5, των 10 ατόμων η οποία βγάζει καλούς μισθούς και καλές απολαβές αν θέλει για τους ιδρυτές της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι
καλό τέριασμα με ένα κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών που μοιραία πρέπει να πάει να κάνει κάτι που μπορεί να γίνει πολύ πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για να δώσουμε παραδείγματα. Με εξαίρεση το TaxiBit, το οποίο αναφέρθηκε ως... Και το UseCan. Ναι, τα οποία είναι... Από το πρώτο φαν, να σας πω κάποια παραδείγματα. Επιτυχημένες. Θέλω να μας πεις, επειδή διαβάζω εδώ κάποια νούμερα, με... άλλες έχουν μεγαλύτερα νούμερα, μία φτάνει ας πούμε στο 600.000 ευρώ, μία άλλη στα 100, μία άλλη στα 120. Ας πούμε για παράδειγμα η Singularity Lab. Τι είναι? Ωραία. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα ώστε να... Πρώτο παράδειγμα είναι η Workable. Είναι μία εταιρεία με την οποία μπορείς, από, αν είσαι εργοδότης, αν έχεις μια δική σου μικρομεσαία επιχείρηση για παράδειγμα, από τη στιγμή που σκέφτεσαι ότι θες να προσλάβεις κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που υπογράφεις το συμβόλαιο με αυτό, κάνει τα πάντα για να σου κάνει αυτή τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή μπαίνεις, σε βοηθάει να φτιάξεις μια αγγελία εργασίας, σε βοηθάει να την μοιράσεις στα κατάλληλα κανάλια, σε βοηθάει να διαχειριστείς πολύ αποτελεσματικά τον όγκο βιογραφικών που λαμβάνεις, αντί να ανοίγεις PDF και να ψάχνεις να βρεις τις πληροφορίες κτλ. Τα βλέπεις όλα σε ένα εξαιρετικό interface, να κανονίσεις τα interviews και όλα αυτά και τελικά να καταλήξεις σε ποιον άνθρωπο θες να δουλέψεις μαζί του. Ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι Incredible. Είναι μια εταιρεία που κάνει τη διαδικασία έβρεσης και ενοικίασης σκάφου ιστιοπλοϊκού, για παράδειγμα, πάρα πολύ εύκολη. Είναι κάτι σαν TaxiBit για ιστιοπλοϊκά, ας πούμε. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν θες κάθε μέρα να παίρνεις ιστιοπλοϊκό, το κάνεις μία-δύο φορές το χρόνο, αλλά η εταιρεία έχει ήδη έναν πολύ σημαντικό στόλο, πάνω από 1000 σκάφη σε όλη τη Μεσόγειο. Και έχει και ένα εξαιρετικό προϊόν. Επίσης, πάλι να το διευκρινίσουμε, δεν είναι της εταιρείας τα σκάφη. Τα σκάφη, όταν λέμε στόλος, πάει και βρίσκει ανθρώπους που έχουν. Συνεργάζονται. Που έχουν ένα... Όπως και με τον τάξη, δεν είναι δικά του τα ταξί. Σωστά. Έχουν ένα εστιοπλοϊκό, το βάζουν στην πλατφόρμα με πραγματικές φωτογραφίες αντί να έχει κάποιον μεσάζοντα. Μπορείς να επικοινωνείς απευθείας με τον ιδιοκτήτη, να διαπραγματευτεί τιμή κτλ. Κτλ. Και να κάνεις μια κράτηση. Μια άλλη εταιρεία, έχουμε μια εταιρεία την Total Eclipse που είναι στη Θεσσαλονίκη και αυτή φτιάχνει video games. Το Clockwork Brain για παράδειγμα. Είναι αυτά με τα δύο αδέρφια που είναι τα δύο αδέρφια που έχουν ξεκινήσει μόνοι τους αυτοδίδακτοι από το 2004-2005 και έχουν βγάλει κάποιες εφαρμογές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο downloads στο iPhone. Έχουμε τον Ντόπιο, μια εταιρεία που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους από μια περιοχή να προσφέρουν εμπειρίες, όχι ως επαγγελματίες αλλά ως ερασιτέχνες, σε ανθρώπους που επισκέπτονται την περιοχή με το δικό τους πολύ προσωπικό μάτι. Σαν ξεναγία, αλλά πιο προσωποποιημένο. Σαν ξεναγία, αλλά όχι σε μουσεία. Όχι, σε... ναι. Αλλά προσωποποιημένο. Για παράδειγμα, ότι να έρθει κάποιος και να του δείξω πώς είναι να βιώνει την πόλη ως κάτοικος αυτής. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος στο παραδείγμα καρναβάλι, ας πούμε, πώς είναι να βγαίνει σε ένα group για ακριβώς, να σαν... κάνουμε έτσι. Ακριβώς. Σαν να βρίσκει ένα φίλο σου αντί να βρίσκει κάποιον. Να σε πάει στα σωστά πάρτι. Κάποιον επαγγελματία. Έχουμε μια άλλη εταιρεία, τη Long Access, η οποία παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων για 30 χρόνια. Ανεβάζεις κάτι εκεί. Ήταν εδώ, στο Open Coffee της Παρασκευής. Παρουσίαση μάλιστα είναι και εδώ πέρα. Ανεβάζεις φωτογραφίες από το τελευταίο ταξίδι, για παράδειγμα, που πήγες με την κοπέλα σου και έχεις ένα, σου τυπώνει ένα χαρτί με ένα μοναδικό κωδικό, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για τα επόμενα 30 χρόνια, έτσι ώστε οι αναμνήσεις σου να μείνουν για πάντα και να κατεβάσεις όπου μπορείς. Οπότε θα έχεις. Αν με συγχωρήσει μετά τι περιπτώσει. Δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, φαντάζομαι. Θα του. Υπάρχει, θα μπορούν να κάνουν μια δυνατότητα μέσα στην εφαρμογή αυτή να υπάρχει, πώς λέμε, ένα σκάδο, ένα πολύ μεγάλο σκάδο, τον οποίο όχι απλά θα τα πετά μέσα για να τα σβήνει μόνιμα, αλλά να πετά και ξύλα για να του βρει και φωτιά. Να πετάξει και να τα βλέπει να καίγονται. Εντάξει, αστείευομαι. Να δώσει ψηφιακή εμπειρία γι' αυτό. Όλες, πιο πολλές πληροφορίες για όλες αυτές τις εταιρείες υπάρχουν στο website μας και νομίζω είναι, έχετε πλέον μια καλύτερη ιδέα του. Να πούμε μια φορά το URL, το link του site. Είναι theopenfund.com. Okay. Νομίζω ότι, Γιώργο, αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Δεν ξέρω, υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό, κάτι από δεν ξέρω το interface. Κάποιες ρωτήσανε ποιοι είναι οι γύροι χρηματοδότησης, δηλαδή πώς ξεκινάει η χρηματοδότηση και πώς καταλήγει σε ένα startup, μας ήρθε μια ερώτηση. Ωραία, εμείς ξεκινάμε από όσο πιο νωρίς γίνεται. Έρχεται κάποιος με ένα ξεκάθαρο πλάνο και ίσως έχει νόημα όσοι επισκεφτούν την σελίδα μας να δουν και τη φόρμα υποβολής. Ζητάμε από κάποιον να συμπληρώσει 10 ή 12 νομίζω ερωτήσεις, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να κάνουν
με την ομάδα, την ιδέα, την αγορά, του πώς αυτό το πράγμα μπορεί να βγάλει, ποιο είναι το revenue, το μοντέλο εσόδων. Και νομίζουμε ότι έχουν και μια διδακτική, αν θέλετε, αξία αυτές οι ερωτήσεις. Είναι ερωτήσεις που πρώτα οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να απαντήσουν και να πείσουν τον εαυτό τους ότι αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί έτσι. Και αυτή είναι μια φόρμα που μπορεί ο καθένας να συμπληρώσει οποτεδήποτε θέλει. Εμείς αυτό που υποσχόμαστε είναι ότι θα πάρει ανάδραση από περισσότερους από ένα ανθρώπους, πολύ ειλικρινή ανάδραση. Γιατί ξέρετε, όταν μπαίνει και στην κουβέντα μια πιο συγκεκριμένη διαδικασία και για παράδειγμα το ενδεχόμενο επένδυσης, όλα γίνονται σε πολύ πιο ειλικρινή βαθμό. Αν κάποιος βλέπει ότι κάτι δεν το πιστεύει, σου το λέει, αντί ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, ναι, κάποιο που... interest, καλή ιδέα και συνέχισε. Που σε γνώρισε κάπου, δεν έχει κάποιο λόγο να γίνει και κακός, αν θέλετε, απέναντί σου, το οποίο ωστόσο από την άλλη δεν σε βοηθάει να βελτιωθείς κιόλας και να πας παρακάτω. Εγώ είμαι καλυμμένος. Η κυρία. Καλυμμένη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω, ναι. Θα ήθελα, όταν θα γίνει πάλι το Open Coffee στη Μπάτρα, να κανονίσουμε, να βρεθούμε και όλοι μαζί εκεί. Εσύ έρχεσαι συχνά στα Open Coffee της Πάτρας. Εγώ έρχομαι, νομίζω, κατά δεύτερο τρίτο είμαι εδώ και θα χαρώ να συνεχίσω να το κάνω. Στο επόμενο πρέπει να έρθει κοντά στο καρναβάλι κιόλας, οπότε μπορεί να το συνδυάσεις. Αυτό είναι για καλό ή για κακό, δεν ξέρω. Για καλό είναι. Μετά το Open Coffee θα αντιθείτε κιόλας. Θα είναι καλό να βρεθούμε, να πενθυμίσουμε στο επόμενο Open Coffee ότι θα γίνει, γιατί μπορεί κάποιοι να το κρατήσουν τώρα στο μυαλό τους ότι υπάρχει αυτή. Εγώ θα έλεγα ίσως να ενδιαφέρονται να γραφτούν και στο Facebook group και ήδη κάποιοι αρχίσαν και γράφονται στο Open Coffee Πάτρας. Ευχαριστώ πολύ, και αν κάτι έχει παραμείνει ως ασαφές θα χαρώ να το διευκρινίσω και στην πορεία σας έδωσα και το email μου. Ναι. Όχι, νομίζω είμαι καλυμμένος. Σήμερα τουλάχιστον για κάποιους που δεν έχουν σχέση με την κοινότητα του startup, κάποιοι μύθοι έρχονται σε πιο σωστή θέση, αν μη τι άλλο. Μπορεί να μην είναι πλέον μύθοι και να υπάρχει μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη. Τι είναι ένας επενδυτής, τι ρισκάρει ο επενδυτής. Ποιος είναι ο entrepreneur, τι ρισκάρει ο entrepreneur, όλα αυτά νομίζω απαντήθηκαν σήμερα. Και κατά πόσο έξω από το Open Coffee παρκάρουν. Άμα πάτε στο λιθογραφείο, θα δείτε ποδήλατα, άλλοι προσγειώνονται με... ίσως έρχονται πεζοί. Προσγειώνονται με ελικόπτερα, κατεβαίνουν. Δεν ξέρω, εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι. Κάποια γιώτη είχα δει προχθές. Στο λιθογραφείο. Την ηχθιάζω καλά απ' έξω. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Τζιραλής. Συνιδρυτής του Open Fund, ενεργό μέλος και από τους συνιδρυτές του Open Coffee στην Ελλάδα. Σύνταξη εκπομπής η κυρία Αλεξάνδρα Σαρμά. Και σε ρόλο έκπληξη σήμερα για να δει ερωτήσεις. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Ιρίμπης. Γιάννης Κανελόπουλος. Εκπομπή Γιατί Όχι. Διαφημίσεις, μουσικούλα. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Γεια χαρά.